Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα, και μην μου στερείτε τον τίτλο του φίλου της εκπομπής. Όπου αυτός είναι ο πιο βασικός. Ο καλός φίλος της εκπομπής είναι ο πιο βασικός τίτλος. Έχετε δίκιο. Σε πολύ λίγες εκπομπές τις έχω... Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, αυτό είναι το ταξίδι Ερντογάν στην Αίγυπτο, όπου να σας πω τη μαύρη αλήθεια, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί από ό,τι γνωρίζω ήταν στα μαχαίρια, τα όσα έχει πει ο Ερντογάν για το Σίσι το προηγούμενο διάστημα δεν υπάρχουν, και μάλιστα από ό,τι ξέρω δεν είχαν ούτε καν πρεσβευτές οι δύο χώρες μέχρι πριν μερικούς μήνες, η μία στην άλλη. Και ξαφνικά βλέπουμε να πηγαίνει ο Σίσι στο αεροδρόμιο με υποδοχές, κόκκινα χαλιά, τα πάντα. Τι έγινε? Λοιπόν, οι σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ κακές. Ήταν κακές για διάφορους λόγους. Ο κύριος λόγος ήταν ότι προσπαθούσε ο κύριος Ερντογάν στο πλαίσιο της Αραβικής Άνοιξης να εγκαταστήσει στην Αίγυπτο την κυβέρνηση από τους αδελφούς μουσουλμάνους, το αντίπαλο δέος του κυρίου Αλ-Σίσι. Δεν τα κατάφερε. Η προσπάθεια του όμως αυτή τον έφερε σε σύγκρουση με το σημερινό καθεστώς. Άρα λοιπόν αυτό που ήθελε ο κύριος Ερντογάν δεν το πέτυχε. Είχαν πάρα πολύ κακές σχέσεις για πάρα πολλά χρόνια, για περισσότερα από 10 χρόνια, 12, 13. Όντως μόλις πριν μερικούς μήνες αντίλαξαν προσβευτές. Έχει πει μάλιστα πολύ προσβλητικά πράγματα ο κύριος Ερντογάν για τον κύριο Σίσι, όπου το Μητσοτάκης Γιόκ φαντάζει πολύ light. Φαντάζει, ναι, φιλοφρόνηση. Μπροστά μου δεν θέλω να βλέπω τέτοιους ανθρώπους. Αυτό λέω, έχει πει απίστευτα πράγματα για τον Σίσι, αλλά κι όμως τους βλέπουμε και στα πλάνα, πήγε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτεί ο Σίσι. Λοιπόν, το ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Τώρα, επειδή αυτό έχει λίγο πολύ υποβαθμιστεί πια, το κομμάτι των αδερφών μουσουλμάνων, προσπαθεί ο κύριος Ερντογάν να χτίσει γέφυρες με τις χώρες αυτές. Λογικό είναι. Θα ήταν και λίγο παράλογο για έναν επικεφαλής ενός κράτους, όπως είναι ο κύριος Αλ-Σίσι της Αιγύπτου, να μην ακολουθεί στη λογική. Κάνει λίγο πολύ ό,τι κάναμε κι εμείς. Δηλαδή, όταν είδαμε την Τουρκία άλλαξε αυτή την επιθετική ρητορική, είπαμε ας δώσουμε μια ευκαιρία στο διάλογο. Αλλά από αυτό μέχρι το να γίνει ένας καλός συνέτερος η Αίγυπτος της Τουρκίας, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά. Η Αίγυπτος εξακολουθεί και έχει στρατηγικές δυσκολίες με την Τουρκία, στρατηγικές διαφοροποιήσεις. Η μία είναι το ενεργειακό, δηλαδή η Αίγυπτος έχει εμφανώς προσχωρήσει στη λογική της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου στην λεγόμενη τετραμερή. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι που να λέει ότι η Αίγυπτος αποχωρεί από αυτό. Επίσης έχει πάρα πολλά προβλήματα με την Τουρκία λόγω της Λιβύης, διότι η Λιβύη μέσω του τουρκολιβικού μνημονίου προσπαθεί να πάρει με πειρατεία περιοχές οι οποίες ανήκουν στην Αίγυπτο ή είναι δικαιοδοσίες της Αιγύπτου, δηλαδή έχει κυριαρχικά δικαιώματα ως υφαλοκρηπίδας η Αίγυπτος. Δεν είναι δηλαδή ρόδινες σχέσεις. Απλά από την έντονη ψυχρότητα πήγαμε σε ένα κλίμα θερμό, το οποίο όμως για την ώρα είναι σε σημειολογία όχι σε ουσία. Το καλύτερο που μπορεί να περιμένει ο κύριος Ερντογάν είναι να πουλήσει τίποτα Bayraktar, να αναβαθμιστεί λίγο το εμπόριο, και εμείς προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το εμπόριό μας με την Τουρκία, πράγματα δηλαδή καθημερινά και απλά στις σχέσεις των δύο χωρών. Ναι. Και κάτι τελευταίο, αν με επιτρέπετε. Με τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ που κάναμε με την Αίγυπτο, βάλαμε μέσα ένα όρο. Εφιός κατ' εμέ, ο οποίος λέει ότι καμία από τις δύο χώρες, ούτε εμείς ούτε οι Αιγύπτιοι, και αυτό ενδιαφέρει πιο πολύ εμάς, δεν θα ολοκληρώσουμε την οριοθέτηση χωρίς διαβούλευση και συνεννόηση με το άλλο κράτος. Με άλλα λόγια, έχει δεσμευτεί η Αίγυπτος ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ΑΟΣ με την Τουρκία για το εναπομείναν κομμάτι, αν δεν διαβουλευτεί με εμάς. Δεν βρίσκω κανένα λόγο γιατί να μην τιμήσει την υπογραφή της η Αίγυπτος. Πάντως βλέπω, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν προσπαθεί να κλείσει μέτωπα, που δεν είναι και λίγα όσα είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια. Και τον βλέπω ότι σταδιακά προσπαθεί. Άλλα του βγαίνουν, άλλα δεν του βγαίνουν. Αλλά κάνει αυτή την προσπάθεια. Έτσι είναι? Ναι, ξέρετε κάτι όμως. Προσπαθεί να γυρίσει το χρόνο πίσω. Τα έκανε τόσο μαντάρα στην προηγούμενη θητεία του στην εξωτερική πολιτική, που προσπαθεί τώρα αυτό να λέω. Κάνει πράγματα που για άλλα κράτη
εμφανίζονται πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, δεν θα είναι σπουδαία είδηση να πάει, για παράδειγμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να συναντήσει το Αλσίσι, οποιοδήποτε Έλληνας Πρωθυπουργός, όχι ο σημερινός. Και όμως η επίσκεψη του κ. Ερντογάν είναι είδηση. Σκεφτείτε τι είδηση μπορεί να είναι πριν μερικά χρόνια μια επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν πιθανά στο Ισραήλ. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Ότι τον έχω ικανό να πάει και στο Ισραήλ να συναντήσει τον Νετανιάχου. Πριν 6 μήνες 7, να θυμηθούμε ότι είχε προσπαθήσει να συσφίξει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Ακριβώς. Είχε ρίξει γέφυρες και ξαφνικά άλλαξε πάλι τακτική. Αυτά όμως, ξέρετε, αφήνουν πληγές. Αυτές οι οβιδιακές μεταμορφώσεις που μας τρελαίνουν, δηλαδή μία έτσι, μία αλλιώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Τουρκία, παίζοντας ένα διπολικό παιχνίδι με τη Δύση, παίζοντας ένα παιχνίδι που προσπάθησε να φανεί σαν τον καλό πατερούλη στη Μέση Ανατολή και μπλέχτηκε στα εσωτερικά των Αράβων, δεν θεωρείται αξιόπιστος συνομιλητής. Βλέπετε, για παράδειγμα, για τους Αμερικανούς, η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής. F-35 εμείς, F-16 Τουρκία. Βλέπετε ότι στη Μέση Ανατολή υπάρχει μεγάλη καχυποψία. Δεν μπόρεσε η Τουρκία να σηκώσει ρόλο διαμεσολαβητή, για παράδειγμα. Τον σηκώνει το Κατάρ. Μέχρι και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν απεσταλμένους για την απελευθέρωση ομήρων. Η Τουρκία δεν τα καταφέρνει. Γιατί? Διότι δεν θεωρείται αξιόπιστη. Διότι τη μία μέρα, τον ένα μήνα λέει στο Ισραήλ, τι ωραία να συνεργαστούμε, να περάσουν αγωγή, να κάνουμε ενέργεια, και τον άλλο μήνα λέει τον Νετανιάχου δολοφόνο και χασάπη και να επέμβει η διεθνής κοινότητα. Ξέρεις, στην εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει μια αξιοπιστία και μια συνέχεια. Να πω και ένα τελευταίο. Δείτε μας. Είναι γνωστό ότι εμείς με το Ισραήλ έχουμε καλές σχέσεις. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε ενεργειακά ζητήματα. Έχουμε ένα μουδιασμα λογικό για αυτό που γίνεται στην όλη της Γάζας. Πιέζουμε και εμείς το Ισραήλ να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν βγαίνουμε όμως να πούμε δολοφόνο τον Νετανιάχου. Σε τι θα εξυπηρετεί στην εξωτερική πολιτική? Κάνει και λίγο πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι τον εξυπηρετεί τον κύριο Ερντογάν. Τα βρίσκει μετά μπροστά του.